Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση συμμετοχής στην επιστημονική σας ημερίδα με θέμα την πραγματική εκπαίδευση σε ένα πραγματικό κόσμο. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουμε θέσει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας πολιτικής τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία έχουν ενταχθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, ενθαρρύνουμε τη μετάδοση γνώσεων με την παράλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων στα παιδιά μας, ώστε να τα εξοπλίσουμε με όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, η κατάρτιση 166 νέων προγραμμάτων σπουδών, η επιμόρφωση άνω των 125.000 εκπαιδευτικών μας σε ποικίλα θέματα, δημιουργούν ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ένα μαθησιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το 99% των σχολείων μας αξιολογήθηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αξιολογήθηκε ως προς το εκπαιδευτικό του έργο. Ενώ έχει δρομολογηθεί και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των σχολείων μας. Από το αύριο της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της. Οι υποδομές, ο εξοπλισμός και οι ψηφιακές δεξιότητες όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο, στην καρδιά αυτής της μεταρρύθμισης. Πρόσφατα, εξασφαλίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής, για διαδραστικούς πίνακες, για βάουτσερ για αγορά φορητών συσκευών για τους νέους και τις νέες μας ηλικίας από 4 έως 24 ετών και για τους εκπαιδευτικούς μας. Με την ψηφιοποίηση δε των υπηρεσιών, μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία, απλοποιούνται οι διαδικασίες και επιταχύνονται τα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, η αποστολή αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο. Μέσω αυτών των αλλαγών διαμορφώνεται ένα σχολικό περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση και τη συμμετοχή, ενώ προετοιμάζει εξωστρεφείς πολίτες του κόσμου με σφαιρικές γνώσεις και χρήσιμες δεξιότητες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο εκπαιδευτικό σας συνέδριο με τους διακεκριμένους καλεσμένους σας και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για αυτήν την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ.